και ενώ κράτη-μέλη της Ευρώπης υψώνουν τείχους για να εμποδίσουν την είσοδο προσφύγων, το πρώτο γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης υψώνει τον δικό του τείχο καλοσύνης όμως. Το πρώτο γυμνάσιο και η Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας πήραν την πρωτοβουλία να οργανώσουν τον πρώτο τείχο καλοσύνης. Πρόκειται ουσιαστικά για έναν τείχο με μια κρεμάστρα, στην οποία όσοι έχουν ρούχα και οτιδήποτε δεν χρειάζονται μπορούν να το κρεμούν εκεί για αυτούς που το έχουν πραγματική ανάγκη. Είναι ένας τείχος. Βάφεται, συμμορφώνεται, μπαίνουν κρεμάστρες, ο καθένας κρεμάει εκεί ό,τι του περισσεύει και όποιος το έχει ανάγκη πηγαίνει και το παίρνει. Είναι μια καλή ιδέα που στην Ελλάδα την πρωτοπορία την έχει μια ομάδα στη Λάρισα. Και η δεύτερη είμαστε εμείς. Το κίνημα αλληλεγγύη τείχος καλοσύνης πρωτοεμφανίστηκε στο Ιράν στις αρχές του χειμώνα. Η ιδέα ταξίδεψε γρήγορα σε όλες τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και του Αραβικού κόσμου. Την πρωτοπορία στην Ελλάδα έχει μια ομάδα από την Λάρισα που ξεκίνησε στο τέλος του περασμένου Δεκέμβρη. Έχουμε ομάδες παιδιών που ήδη έχουν κάνει κάποια προεργασία. Έχουμε κοινωνικό έργο, μαζεύουμε πράγματα που χρειάζονται για τους πρόσφυγες, για κοινωνικές ευφαθείς ομάδες, ούτως ή άλλως το κάνουμε. Θα το κάνουμε πιο οργανωμένα, είναι μια μεγάλη αυλή εδώ μέσα, μαζί με τα άλλα τα σχολεία που είναι 1.300 άτομα περίπου. Θα είναι ανοιχτή η πόρτα, θα μπαίνει μέσα όποιος θέλει να κρεμάσει κάτι και όποιος θέλει να πάρει κάτι. Το σχολείο μας λειτουργεί από το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, γιατί είναι και το εσπερινό γυμνάσιο και λύκειο εδώ πέρα, οπότε είναι ανοιχτό όλη την ημέρα. Άφησέ το αν σου περισσεύει, πάρ το αν το χρειάζεσαι, αυτό είναι το σύνθημα της πρωτοβουλίας αυτής. Ο καθένας που θέλει να βοηθήσει θα μπορεί να αφήνει στις κρεμάστρες, οι οποίες θα τοποθετηθούν στους τείχους, τη σακούλα με τα ρούχα και οτιδήποτε άλλο δεν του χρειάζεται. Είναι ο τείχος από την πλευρά της 14ης Μαΐου. Είναι μέσα στην αυλή, φυλαγμένος χώρος. Θα γίνει κατάλληλα να προφυλάσσεται από τη βροχή και εκεί θα μπαίνουν τα πράγματα. Είναι ορατός από 14η Μαΐου, όποιος περνάει θα βλέπει και μπορεί δηλαδή να το δει και να αφήσει να πάρει κάτι.